Ξέχασες την νεογέννητο φάσια. Δεν είχαμε κοιμηθεί καθόλου καλά. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Η καρίνιας μου! Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε υπέροχα, όλη τέλεια. Γέννησα! Και δεν είναι η μικρή μας η μπουμπούκα. Ω, δεν μπορώ να βεδώ έτσι στην κάμερα μετά από τόσο καιρό. Να κρατάω πάλι ένα μωράκι. Μου φαίνεται τόσο περίεργο. Γελούδι είναι. Όπως είδατε λοιπόν γέννησα. Βασικά γέννησα ακριβώς πριν 24 ώρες. Αυτό έχει ανέβει λογικά στο YouTube κανάλι εκείνες οι πρώτες ώρες τέλος πάντων. Σήμερα θα είναι ένα βιντεάκι με τις επόμενες 24 ώρες με το μωράκι μας μέσα στην κλινική. Είμαστε εδώ μαζί με τον Αλέξη. Hi. Hi. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Ξυπνήσαμε από τις 5, τώρα είναι 8. Μας έχω φέρει εδώ και μισή ώρα το πρωινό. Εδώ δες δίσκο. Έτσι, πεινάω. Τέλειο! Και δεν μπορώ να φάω. Γιατί πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις. Οπότε περιμένω να κάνω αυτές τις εξετάσεις που χρειάζεται για να φάω. Ξέρω ότι το βιντεάκι θα το δείτε λίγο πιο μετά από ότι θα το δείτε στο Instagram, στο TikTok και σε όλα αυτά ότι έχουμε γεννήσει. Γι' αυτό γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμη με το που ήρθαμε από προχθές το βράδυ, 3 η ώρα το ξημέρωμα, δεν πήραμε ούτε υπολογιστές, ούτε τίποτα, ούτε ξέραμε πότε θα έρθει 3 ώρα το βράδυ το μωρό, ότι θα ξεκινήσουν οι πόνοι και ότι θα έρθουμε εδώ για να γεννήσω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι λογικό ότι θα πάει μία εβδομάδα σίγουρα μετά. Δεν το πιστεύω, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι ακόμη γίναμε 4. Νιώθω ότι ο χρόνος έχει γυρίσει πίσω 3 χρόνια με τη Βασιλική και ότι εγώ τώρα είμαι με τη Βασιλική εδώ. Άσε που και η μικρούλα μοιάζει με τη Βασιλική. Οπότε ασυναίσθητα νιώθω ότι είμαι με τη Βασιλική, αυτό θέλω να πω. Η εμπειρία, για να σας πω λίγο και για αυτό το κομμάτι, ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, με τη σωστή καθοδήγηση του γιατρού μου, φυσικά και από τις ΜΕΕΣ και όλη αυτή τη στήριξη και όλα αυτά, μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Πραγματικά τους ευχαριστώ για όλα, γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω, αυτό που είχα στο μυαλό μου. Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλά σε όλο αυτό το κομμάτι. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Δηλαδή, πραγματικά δεν είχαμε αυτούς. Από αναισθησιολόγους μέχρι και γιατρό μου και τον παιδίατρο και τις ΜΕΕΣ, δεν ξέρω τι θα γινόταν, δηλαδή ήταν όλα τέλεια. Αλήθεια είναι αυτό. Συμφωνεί. Ναι, φυσικά και είμαι κουρασμένη, ναι, φυσικά και με πονάει η μέση μου, ναι, φυσικά όλα αυτά που έχεις μετά από μια γέννα. Αλλά ήταν αυτό που ήθελα, δηλαδή έζησα ακριβώς αυτό που ήθελα και αυτό ήταν το πιο σημαντικό, πιστεύω, για όλες τις γυναίκες που έχουν έτσι μια αντίστοιχη εμπειρία και αυτά και έχουν ένα birth plan, να το πω έτσι, να είναι όσο πιο κοντά γίνεται πάνω σε αυτό και αυτό δεν θα γινόταν χωρίς όλο το προσωπικό γενικά. Δεν έχουμε πάρει καν οδοντόβουρτσες. Δεν πήγε ο Αλέξης σπίτι. Χθες ήρθαν εδώ πέρα, μας έφεραν δική μου κάποια πράγματα, έτσι λουλούδια και δεν πήγαμε καθόλου σπίτι μας γιατί είναι και λίγο μακριά το σπίτι μας. Οπότε δεν έχουμε καν οδοντόβουρτσες και έχουμε μόνο οδοντόπαστα που την είχα μέσα εδώ με τις κρέμες και καταλαβαίνεις ότι θα ετοιμαστώ σήμερα. Τέλειο, πολύ τέλειο. Και θα πληθώ όπως πλήθηκα και χθες το βράδυ, χωρίς οδοντόβουρτσες. Ο Αλέξης σήμερα υπάρχει μια περίπτωση να πάει πέρα. Θα πάει μάλλον πέρα, γιατί πρέπει να πάει πέρα στη Βασιλική. Δεν μπορεί φυσικά η Βασιλική να έρθει εδώ μέσα. Απαγορεύονται παιδιά, ειδικά τόσο μικρά παιδάκια. Νομίζω πάνω από 12 κάνει. Οπότε το βράδυ θα βλύνουμε στο σαρωρόλιο μας. Επίσης, σήμερα νιώθω ότι θέλω να ετοιμαστώ για τη μέρα. Αλλά από την άλλη δεν έχω καθόλου ενέργεια. Γιατί δεν έχω φάει, δεν έχω καλά ξυπνήσει. Κοιμάμαι ενώ επειδή με τόσες ώρες ξύπνια. Και δεν ξέρω. Προσπαθώ να περάσω όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με το παιδάκι μου, το μωράκι μου. Γιατί ξέρω ότι παρόλο όσο και να μου λείπει η Βασιλική, σε πάρα πολύ λίγο καιρό, μέρες βασικά, μία-δύο μέρες, που θα επιστρέψουμε πίσω στο σπίτι. Ο χρόνος μου θα είναι 2-2. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και να βάλω μέσα και δουλειές και όλα αυτά εδώ που βλέπετε. Θα είναι 2-3, 2-4, μην πω. Και προσπαθώ να περάσω κάθε στιγμή που έχω μαζί της. Επίσης, η βαλίτσα που έκανα με φτηρίου το βιντεάκι, να το δεις οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει πιο χρήσιμο ό,τι είχε τα χρειάστηκα. Όλα μέσα. Εκτός από κάλτσες, αν και θα μπορούσα να τις φορέσω την ώρα της γέννας γιατί ήταν παγωμένα τα πόδια μου, δεν το χρειάστηκα. Μόνο αυτό. Όλα τα άλλα. Άντε, και κουβέρτα για το μωρό. Ίσως είναι κάτι το οποίο δεν πολύ χρειάστηκα. Και αυτό γιατί στην ουσία είχαν εδώ. Και κάνει και αρκετή ζέστη, οπότε δεν το σκεπάζει και ποιος ξέρει πόσο. Και επίσης να πω τα δειγματάκια που δίνουνε. Σχεδόν τίποτα δεν χρειάζεται να πάρεις για το μωρό. Δηλαδή, μωρομάντιλα πάνεις και αυτά. Αλλά ρώτα το αυτό στην κλινική σου. Δηλαδή, εγώ είχα πάρει μια τέτοια κρέμα και ακριβώς την ίδια μας τη δώσανε από εδώ. Αυτά.
Πια άνοιξα την άλλη. Οπότε αυτά για τώρα. Περιμένω τη στιγμή που θα φάω το πρωινό μου. Ανυπομονώ. Βίντεο κλείσει με την Βασιλική. Αν απαντήσουν. Βασιλική! Βασιλική, σε αγαπάω! Και αφού πήραμε το αιματάκι μας, θα ήσαμε το μωράκι μας, γιατί αυτά έχουν προτεραιότητα, ήρθε η ώρα να φάμε το πρωινό μας. Έχουμε εδώ πέρα, κάτσε να σου δείξω στο πρωινό, τι ωραίο, τι ωραίο. Η μικρή κοιμάται κιόλας, μετά από αρκετή ωρίτσα, την έπιασε ενθουσιασμός. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το πρωινό, με αυγουλάκι, τσουρεκάκι, ψωμάκι, μαρμελάδα, γάλα, full. Power. Και ξεκινάμε από το αυγουλάκι μας. Επίσης, είναι τόσο δύσκολο, παιδιά. Δεν ξέρω αν κάποια άλλη μανούλα δεν καταλαβαίνει. Όταν μπει στη διαδικασία να αφήσεις το παιδί σου πίσω, το πρώτο σου παιδάκι εδώ, ή τα πρώτα σου παιδάκια, και πας για το δεύτερο, τρίτο γένα, αυτό εννοώ, είναι τόσο δύσκολο. Δεν μπορεί να έρθει, δεν μπορείς να το δεις, δεν μπορείς μόνο με τη βίντεο κλίση. Είναι τόσο δύσκολο αυτό το κομμάτι, δηλαδή πραγματικά. Η γατούλα μας με μαϊμουδάκι. Κοιμήθηκα λίγο. Πήγα να σου δείξω πόσο τέλεια κοιμάται. Και δεν πρόλαβα, προφανώς. Κάτσε να ανάψω κανένα φως. Τώρα μάλιστα. Κάτσε να έρθω και από εδώ το φως να με βλέπεις. Λοιπόν, ξεμαλιάστηκα, κοιμήθηκα παιδιά. Γιατί χθες δεν κοιμήθηκα. Και αυτή πεινάει η κυρία. Και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Θυλασμός. Αυτό σημαίνει. Θα να φτιάξουμε λίγο το μαλλί, γιατί κοιμόμουν. Επειδή γέννησα. Πότε γέννησα? Χθες. Έχω χάσει το μέτρημα. Χθες μου γέννησε. Επειδή γέννησα εχθές, το ξημέρωμα. Βασικά γεννούσα όλο το βράδυ και γέννησα το πρωί. Δεν είχαμε κοιμηθεί καθόλου καλά και το βράδυ κοιμήθηκα πάρα πολύ λίγο. Τι βρε. Οπότε με πήρε ο ύπνος τώρα από τις 12 μέχρι τη 1 μέχρι να φέρουν και το φαγητό και. Κοιμήθηκα μία ώρα και νιώθω λες και έχω κοιμηθεί καλύτερα και από όλο το βράδυ, ξέρω εγώ. Κυρία Κοτσομπολεύου. Μας φέραν τώρα και το μεσημεριανό. Στάσεις που μου κάνανε. Ευτυχώς είναι καλά. Ο Αλέξης έχει πάει πέρα στη Βασιλική. Θα κάτσουν να φάνε μαζί μεσημεριανό. Και αυτό γιατί ήθελα να κοιμηθεί η Βασιλική. Χθες δεν κατάφερε να κοιμηθεί με όλο, ξέρεις, που φύγαμε στα ξαφνικά. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ κουρασμένη. Οπότε πήγε εκεί πέρα να πάρει κάποια πράγματα που χρειαζόμαστε. Να κάτσει με τη Βασιλική, να τη δει κιόλας, να φάνε, να ηρεμήσουν. Ωχ, εσύ. Είμαστε εμείς εδώ με το μικρό ζουζουνάκι. Γελουδάκι μου. Αφού πεινάς, δεν έχεις ξυπνήσει ακόμα καλά. Η κυρία ξύπνησε. Μέχρι να έρθουν όλοι. Εντάξει, δεν σε λέω κάτι για σένα, Αχ, λοιπόν, παιδιά, η μικρούλα μας είναι μαζί με τον μπαμπά. Εδώ αγκαλίτσα. Και εγώ τώρα θα σε μαζέψω λίγο, γιατί έχουμε τις βαλίτσες και τα πράγματα πάνω, τέλος πάντων. Και θα πρέπει να τα βάλουμε μέσα στην ντουλάπα, διότι είναι να έρθουν οι δικοί μου, η θεία μου, ο ξαδερφός μου, ο θείος μου. Και λίγο να κάνουμε έτσι χώρο να χωρέσουμε, γιατί το δωμάτιό μας είναι σχετικά μικρούλι, όπως βλέπετε. Το μωρό κοιμάται σε αυτή τη φάση. Και είναι τόσο γλυκούλα στην αγκαλιά του μπαμπά της. Η Βασιλική τι κάνει, για πες μας. Η Βασιλική βασικά όχι την πρόβλημα εδώ και αρκετά. Αλλά φάγαμε μαζί και αυτή είναι, ξέρεις, μια τρέλα. Είναι λίγο, πώς να σου το πω, μια τρέλα με το άλλο, ξέρεις, γίνεται χαμός. Ναι. Την είδε και ο Αλέξης κοιμηθεί και έφαγαν και κοιμήθηκαν. Οπότε τις μαζεύουμε λίγο να έρθουνε. Ήρθαν και οι δικοί μου, φύγανε τώρα γιατί κατέβηκε το μωράκι κάτω να το εξετάσει ο παιδίατρος. Οπότε τι πήρανε. Λογικά θα τη φέρουν σε λίγο. Δεν ξέρω, θα την κάνουν και μπάνιο τώρα. Και ίσως τη φέρουν έτοιμη και όλα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Γιατί ξέρω ότι θα βλέπεις το βίντεο, εσύ, κυρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Είναι πολύ όμορφα. Αχ, περιμένουμε. Πόσο περίεργο είναι όταν λείπει το μωρό, από το δωμάτιο. Mm. Είναι τρελό. Πω πω. Μας έχουν φέρει και το βραδινό. Αλλά δεν πεινάω καθόλου, μα καθόλου. Και εγώ, βασικά φάγαμε αργά. Εσύ έφαγες αργά. Εγώ το θέμα είναι ότι μου φέρει ο Αλέξης ένα παγωτίνι να φάω. Και δεν αισθάνθηκα καλά. Δηλαδή, όπως και στην εγκυμοσύνη, δεν το κατάφερα να το κρατήσω. Και γι' αυτό το λόγο τώρα δεν είμαι και στα καλύτερά μου για να φάω. Περιμένω. Νιώθω ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή που κάθομαι και περιμένω το μωρό. Δεν ξέρω.
Φέραν τώρα και το μωράκι, πίνει γάλα. Πεινούσε γιατί την ώρα που την πήραν στην ουσία ήταν η ώρα που έπρεπε να φάει. Τώρα με το που ήρθε το καημένο ήταν πεινασμένο. Εν τω μεταξύ ο Αλέξης εδώ θα περάσει ένα βιντεάκι το οποίο το γύρισα μία μέρα πριν γεννήσω. Νομίζω μία μέρα πριν ήταν. Ναι. Βασικά τι λέω, την ίδια μέρα πριν... Α, όχι, την ίδια μέρα το πρωί. Την ίδια μέρα. Πω, πω. Σε πιάσουμε πόνο το βράδυ και έχω παιδεύσει τις μέρες γύρω που βρισκόμαστε για να είναι λίγο περίεργο. Ναι, δυστυχώς δεν καταφέρα να τη δούνε και πολύ δική μου. Τώρα ήρθε και φύγανε και ήταν λίγο όλα πολύ γρήγορα και ξαφνικά. Μας έχουν φέρει και το βραδινό, αλλά προτεραιότητα φυσικά έχει η μικρούλα μας, όπου τρώει. Αυτό κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα κάτσουμε να κάνουμε edit, θα κάτσουμε να φάμε. Να ανεβάσω αυτά τα βιντεάκια γιατί είμαι με κοιλιά σε αυτό το βίντεο. Τώρα δεν έχω κοιλιά. Και μετά θα μου λένε τα παιδιά ότι ανεβάζεις μία εβδομάδα πριν, ξέρω εγώ. Μετά λέτε γιατί ξεμένουμε τόσο πίσω στο YouTube. Δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε edit. Δεν προλαβαίνουμε να τα ανεβάσουμε. Το YouTube είναι λίγο το χρόνο του, όπως καταλαβαίνει. Πήγανε τώρα τη μικρούλα μας να κάνουν μπάνιο. Τώρα τι ήθελα να σας πω εγώ. Α ναι, θα μπω κι εγώ για μπάνιο. Έχω έτσι ένα λεπτό στη διάθεσή μου να χαλαρώσω και ξέρεις να μην έχω το νου μου. Οπότε θα μπω και εγώ να ετοιμάσω τα ρουχαλάκια μου. Να βάλω την πιτζαμούλα μου και να χαλαρώσω κι εγώ. Τα έχω όλα εδώ. Εν τω μεταξύ έχει γίνει και μια διαρροή, οπότε πρέπει να τη φτιάξω κιόλας. Με βλέπετε. Να τα πλύνω δηλαδή κοινώς. Και να μπω για μπανάκι. Τα λέμε μόλις γυρίσει και η μπεμπούλα μας και φρεσκαριστούμε και οι δυο. Πήγαμε να βάλουμε την ταινία μας. Και για πες μας τι έγινε. Βασικά πήγα να πάρω την παραγγελία μας. Και στο δρόμο ήμουν στο δίλημα ασεσέρι σκάλε. Και λέω, πάτησα να το μεταξύ τα ασεσέρι όσο σκεφτόμουν για να μην περιμένω. Και λέω, ας πάρω τις σκάλες, γιατί προτιμάω συνήθως έτσι πιο πολύ τις σκάλες. Δεν άναψα καν το φως στη σκάλα, απλά κατέβαινα. Βρισκόμαστε στον τρίτο, έχει και το κατέβασμα. Κατέβαινα, λέω, και βλέπω, έτσι είναι ακόμα καλά. Και όσο κατέβαινα, συνειδητοποίησα ότι ξέρεις κάτι, είσαι σε μια κλινική, είναι μετά τις 12, είναι σκοτεινή σχεδόν μια ώρα. Ξέρω, είναι μια κραπολίτη, είχε παντού μόνο τα μηχανήματα να δουλεύουν. Και λέω, ξέρεις κάτι, μου θυμίζει πάρα πολύ η φάση thriller, οπότε. Εκείνη που ξεκίνησα να τρέχω στην αρχή, βρίσκω ένα διακόπτη, ξέρεις, στη σκάλη. Λέω θα τον ανάψω γιατί, οκ, okay, να είμαστε λίγο πλάι στον φόρτο, παιδί μου. Πάω το διακόπτη και δεν δούλευα. Ανάβει μια πολύ χαμηλή λάμπα, έτσι τρεμόπαιζε. Λέω, ωραία, τώρα έχουμε, λέω, λίγο μόνο να ακούσω κανένα κλάμα μωρό και είμαστε εντάξει. Και ξεκίνησα κατέβαινα, φτάνω στον κάτω ρόλο, πατάω το φως, ανάβει μια χαρά, λέω, εντάξει, θα κάνω το okay. Αυτό. Εν τω μεταξύ ήταν σε ρέτριζε που ανέβαινε προς τα πάνω και έκανε διάφορους περίοδους χορύβους και λέω, τι θυμόμαι σαν εγώ πάνω, αλλά εντάξει. Πήρα πάλι τις σκάλες τρέχοντα και ήρθα λίγο λαχανιασμένο στη δουλειά. Όταν η πρώην έγκυος γυναίκα σου. Τι ακόμη λίγο. Η πρώην έγκυος γυναίκα σου, what? Ήμουν πρώην έγκυος. Ηλχώνα λέει. Ναι, το ξέρω. Όταν η λεχόνα γυναίκα σου έχει όρεξη να φάει κρέπα. Γιατί, θα σου πω γιατί. Φέρανε πάρα πολύ νωρίς το βραδινό. Δεν θυμάμαι αν σας το έδειξα, νομίζω σας το έδειξα. Και πεινάω. Είμαι στη φάση που πεινάω. Δεν ξέρω, ο θυλασμός. Είναι, νομίζω, χειρότερο την εγκυμοσύνη. Είχα ξεχάσει πως είναι. Έχει και σουπίτσα, κρεατόσουπα, όμως χάρη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πεινάς. Έτσι, πεινάω. Βάλαμε να δούμε μια ταινία. Η μικρούλα μας κοιμάται εδώ. Νιώθω ντεζαβού. Φορούσε αυτό το νυχτικάκι με τη Βασιλική. Είχαμε δει πάλι έτσι ταινία σε αυτό το κρεβάτι ακριβώς, στο ίδιο δωμάτιο. Το παρατηρήσατε γιατί σας το είπαμε και στο Instagram και το είδατε και ότι είμαστε στο ίδιο δωμάτιο. Εδώ με πήρε ένα σήμερα, το ξέχασα. Ξύνουμε και λέω γιατί με ξύνει. Και είμαστε και στο ίδιο δωμάτιο και είναι κουλό πώς γίνεται όλο αυτό. Τι έλεγα. Φοράω το ίδιο πιτζαμάκι που φορούσα τότε στη Βασιλική. Και έχω απέναντί μου το μωρό και είναι, ξέρω, μοιάζουν πάρα πολύ σε αυτή τη φάση τώρα που την κάναν μπάνιο. Κάπως έτσι περνάνε οι ώρες μας. Θα σας εννοείται βλογκάρουμε και το βράδυ. Είναι όλο το 24ωρο το ωραίο. Ναι, να δούμε πόσες φορές θα ξυπνήσουμε. Είμαι πάρα πολύ περίεργη. Είναι 3 η ώρα. Έχει τελειώσει η ταινία. Βρήκα ένα 20 λεπτό. 3 και βασικά. Και μικρή. Δεν ξέρω τι έχει, έχει λόξιγκα. Πεινάει, είναι λίγο ανήσυχη. Ακόμη το ψάχνουμε. Επίσης, αυτό είναι το τελευταίο μας νερό. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το βράδυ. Το μόνο που σκέφτομαι είναι το κρεβατάκι. Καληνύχτα, το πρώτο για σήμερα. Ξέχασες την νεογέννητο φάσια. Ορίστε τώρα, 4 η ώρα το ξημέρωμα. Ένα mini update είναι 6 η ώρα το πρωί. Και η μικρή έτσι είναι λίγο ανήσυχη. Μάλλον πεινάει. 5 η ώρα.
Κοιμηθήκαμε 5-6, δεν ξέρω και εγώ τι ώρα ήταν. Και τώρα σηκωθήκαμε 8. Φάγαμε πρωινό, η μικρή ακόμη τρώει και χουζουρεύουμε μαζί. Κάπως έτσι φάγαμε, χορτάσαμε, πέρασαν και ώρες. Ο μπάς μας πήγε σε κάτι εξωτερικές δουλειές, ξέρεις, όλα τα χαρτιά και αυτά που χρειάζονται και να φτιάξει. Τώρα θα κάτσω να κάνω δουλίτσα, να κάνω το edit. Γιατί εντάξει, χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, ομολογώ, ήταν πιο δύσκολη και από την πρώτη. Την πρώτη ήμασταν όλοι πτώμα, οπότε δεν καταλάβαμε και πολλά πράγματα κανείς μας, ούτε η μικρή ούτε εμείς. Αυτή με πιο πολύ προσαρμογή. Αλλά anyway, θα κάτσω να τελειώσω τώρα ένα edit για να το δείτε. Γιατί τα βιντεάκια είναι πιο αργή η διαδικασία τους. Ο μπαμπάς έχει κάνει δουλειές, ναι, και κάπως έτσι περνάνε 24 ώρες. Με ένα μωράκι. Πέρασε κάπως γρήγορα η μέρα μας. Οπότε ναι, αυτό, subscribe λοιπόν το κουδουνάκι και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!